Καλησπέρα κυρία Σανακόβλη. Καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνετε, σιδηροκέφαλος, και πολλά ανοιχτά τα ζητήματα για τον ιατρικό κόσμο και όχι μόνο, καθώς αυτές τις ημέρες έχουμε μεταξύ των άλλων και τη διαβούλευση για τις αλλαγές σχετικά με την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά των γιατρών. Μιλάτε για κίνδυνο αφανισμού των ιατριών. Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα? Εντάξει, εν είδη υπερβολής θα το λέγαμε αυτό. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα δημόσιο σύστημα το οποίο χρειάζεται κάποιες αλλαγές, γιατί δεν είναι οι γιατροί πρόθυμοι να το στελεχώσουν και υπάρχει πρόβλημα στελέχωση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Επειδή λέτε προτιμούν την φυγή τους στο εξωτερικό, έτσι, αναζητώντας καλύτερους μισθούς. Ναι, και καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Και υψηλότερο επίπεδο εξοπλισμού ίσως. Γιατί ένας επιστήμονας όπως είναι ένας γιατρός, που πιστεύω ότι είναι ο κορυφαίος επιστήμονας, είναι η επιστήμη με τα περισσότερα χρόνια σπουδών και με την μεγαλύτερη εξειδίκευση από όλες τις επιστήμες. Έχουμε περίπου 12 χρόνια σπουδών, έτσι, 6 χρόνια πανεπιστήμιο και 5 έως 8 χρόνια ειδικότητα, και κάποιοι είναι και εξειδικευμένοι. Επομένως, ένας τέτοιος επιστήμονας αναζητεί καλές συνθήκες εργασίας, καλές αμοιβές και δυνατότητες για εξέλιξη. Και τώρα, εσάς, τον ιατρικό κόσμο, τι είναι αυτό που τον προβληματίζει τόσο σχετικά με το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο? Πού έχετε, ας πούμε, τις μεγαλύτερες ενστάσεις? Τις μεγαλύτερες ενστάσεις τις έχουμε στο άρθρο 10 του υποδιαβούλευση, όπως λέτε, νομοσχεδίου, που παρουσίασε η κυρία Γκάγκα, και σε αυτό το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς του ΕΣΥ να βγουν να έχουν και ιδιωτικό ιατρείο ή να κάνουν ιδιωτικές πράξεις. Αν το δούμε έτσι απλά, θα πεις γιατί να μην το αφήσουμε, ελεύθερη οικονομία έχουμε. Ένας γιατρός όμως, για να μπορέσει να το κάνει αυτό, ένας δημόσιος γιατρός θα πρέπει να είναι παρόν στο 8ωρο εργασίας του, να κάνει 2 φορές απογευματινό ιατρείο και να συμμετέχει και στις εφημερίες του νοσοκομείου, που αν πούμε με την πραγματικότητα του νοσοκομείου του Βόλου, θα πρέπει να κάνει και 2 περίπου εφημερίες την εβδομάδα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, όχι απλώς υπερβαίνει τα όρια της ανθρώπινης αντοχής, αλλά τον εξουθενώνει. Ναι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την τοπική νομοθεσία, την ελληνική νομοθεσία, κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να περνάει τις 40 ώρες την εβδομάδα και το 8ωρο ημερησίου. Ωστόσο, εμείς οι γιατροί, αν αυτό, κύριε Πρόεδρε, αν αυτό τίθεται ως δέλεαρ, ώστε να δέχονται τις θέσεις οι γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί σας βρίσκει αντίθετο? Δεν είναι 8ωρο, είναι πολύ περισσότερο. Για κάποια χρήματα θα το κάνατε? Δηλαδή, θα πρέπει να ζήσουμε σε μια κοινωνία που ο εργαζόμενος θα... Και με τι ασφάλεια θα χειρουργεί ένας γιατρός όταν έχει δουλέψει 8ωρο στο νοσοκομείο πρωινό? Προφανώς, επειδή οι ανθρώπινες αντοχές είναι γνωστές, έτσι, και το λέμε το 8ωρο, δεν το λέμε επειδή αυτή είναι η ανθρώπινη αντοχή. Γιατί θέλει και ώρες ξεκούρασης, ώρες ψυχαγωγίας, ώρες εξέλιξης. Πού θα τις βρει αυτός ο γιατρός? Πιστεύω ότι είναι ένα κλείσιμο στο μάτι να παρανομήσεις. Το έχουν ξανακάνει και παλιότερα οι κυβερνήσεις στη δεκαετία του 90, που για να μην δώσουν στους γιατρούς τα λεφτά που αξίζαν, τους είπαν θα κάνετε εφημερίες πλασματικές και τους κλείσαν το μάτι. Και εμείς κακώς το δεχτήκαμε, κάκιστα. Γιατί αργότερα ήρθε ο εισαγγελέας το βράδυ και λέει: Βενέτη, δεν είσαι στη θέση εφημερίας. Πήγαινε στο πειθαρχικό. Και οι μισθοί, αντί να αυξάνονται, μειώνονταν.
Δεν θέλουμε να κάνουμε ξανά τα λάθη του παρελθόντος και όχι εμείς οι γιατροί, η κοινωνία ολόκληρη. Σαν στόχος της κοινωνίας είναι η καλύτερη περίπτωση. Μάλιστα. Και εσείς και εγώ είμαστε άνθρωποι θαρτοί. Θα έχουμε ανάγκη της νοσηλείας κάποια στιγμή. Μακάρι να την έχουν ποτέ. Γιατί... Αλλά αυτό είναι ευχή. Αν επιμείνει τώρα, αν συνεχίζει αυτή για την υποδιαβούλευση το νομοσχέδιο, επομένως όλοι αντιλαμβανόμαστε, αυτό σημαίνει διαβούλευση, μπορούν να επέλθουν και αλλαγές. Ωστόσο αυτό συνεχίσει να υπάρχει στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τότε τι θα συμβεί? Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να έχουμε κρυστάλλινες, καθαρές θέσεις που θα είναι αποδεκτές από την κοινωνία. Αν τις έχουμε αυτές, πιστεύω ότι θα έχουμε μεγάλη δύναμη. Και ένας εχέριον άνθρωπος θα τις αλλάξει, θα αλλάξει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο. Πιστεύω ότι στην πράξη δεν μπορεί να περπατήσει. Θα αποτύχει. Και αυτό είναι κακό και για την ίδια την κυβέρνηση. Γιατί αν ένα σύστημα δεν είναι αποδεκτό ούτε από τους περιθαλπτόμενους, ούτε από τους γιατρούς, είναι δεδομένο ότι δεν θα περπατήσει. Μάλιστα. Πάμε τέλος, κύριε Βενέτη, και στα δικά μας τα έτσι πιο τοπικά θέματα. Βέβαια δεν αφορούν μόνο το Βόλο, αλλά επειδή για το Βόλο, για τη Μαγνησία, υπάρχει έντονο το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και πλησιάζει και χειμώνας και πλησιάζουν και οι μέρες που θα αρχίσουν τα τζάκια να καίνε και θα έχουμε επιδείνωση του προβλήματος. Πριν τις εκλογές εσείς είχατε αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για αυτό το ζήτημα. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει στον τομέα αυτό ή τι πιστεύετε ότι δεν συνέβαινε πριν τη δική σας εκλογή στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας, που είναι έτσι ο κορυφαίος επιστημονικός θεσμός για την υγεία, για την προστασία της υγείας όλων μας? Μάλιστα, καταρχήν αυτή τη στιγμή στην ατμόσφαιρα του Βόλου δεν προκύπτει αέρια ρύπανση. Όσο και αν σας φαίνεται αυτό περίεργο, αν παρακολουθήσουμε τους σταθμούς μέτρησης και του Πανεπιστημίου αλλά και της Περιφέρειας, το Πανεπιστήμιο έχει εγκαταστήσει ένα δίκτυο 12 μετρητών αέριας ρύπανσης, η Περιφέρεια 1, δεν προκύπτει από πουθενά ότι υπάρχει αέρια ρύπανση. Αυτοί οι δύο σταθμοί μετράνε τα μικροσωματίδια που έχουν μέγιστη διάμετρο 10 πικομικρά και 2,5 πικομικρά. Έχει βρεθεί από επιστημονικές έρευνες ότι τα 2,5 πικομικρά είναι τα πιο βλαβερά για την υγεία του ανθρώπου. Άλιστα. Βέβαια, το φάσμα της αέριας ρύπανσης δεν είναι μόνο αυτά τα δύο μικροσωματίδια. Υπάρχουν και τα θετικά παράγωγα του άνθρακα, υπάρχουν οι διοξίνες, υπάρχει η φορμαλδεΐδη. Εμείς, σαν ιατρικό σύλλογος, σε συνεργασία πάντοτε με το Πανεπιστήμιο και με τους άλλους και με την Περιφέρεια ίσως, όλο το φάσμα της αέριας ρύπανσης, γιατί αν και εσείς είστε κάτοικος του Βόλου θα έχετε διαπιστώσει αυτή την κυρίως πρωινή δυσοσμία. Συμφωνώ ότι το χειμώνα και με την οικονομική κρίση και την άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου και του πετρελαίου θα γίνει μεγάλη χρήση τζακιού. Ναι. Αυτό για φέτος το βλέπω δυστυχώς ότι θα έχουμε άσχημο χειμώνα από άπεψη ρύπανσης, αλλά στο μέλλον θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα και να περιοριστεί ακόμα και η χρήση τζακιού. Στο Λονδίνο απαγορεύεται από το 1952. Εμείς φτάσαμε στο 2022. Μία από τις δράσεις του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, πέρα από την μέτρηση που φιλοδοξούμε να κάνουμε στην αέρια ρύπανση και να την αποδείξουμε, είναι να έχουμε και δράσεις που να περάσει στον κόσμο ότι και η χρήση του τζακιού είναι βλαβερή, όταν όμως και ξυλόφουρνοι που καίνουν στο Βόλο, οτιδήποτε. Σε είναι, μια πόλη όταν, που έχει όταν όμως, κύριε Βενέτη, είναι αναγκαίο κακό λόγω των οικονομικών συνθήκων. Για φέτος τι να κάνουμε, εμείς το εκλεγήκαμε κιόλας, εμείς θα κάνουμε τις προτάσεις μας και φέτος τι να κάνει ο κόσμος, δηλαδή να κρυώσει, το κατανοώ, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στην πόλη του Βόλου ειδικά, γιατί έχει αυτή την ιδιαίτερη, σας έλεγα προηγουμένως, με διακόψετε, γεωγραφική
θέση που είναι το πύλιο, έτσι που σχισάνε οι άνεμοι, ο βοριάς έρχεται από τη βιομηχανική ζώνη, ο νοτιάς από το τσιμεντάτικο, το πύλιο εμποδίζει την γρήγορη έτσι, το γρήγορο καθαρισμό της ατμόσφαιρας, κατακρατάει υγρασία, θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα και να δοθούν και ειδικά κίνητρα, ώστε να μην γίνεται χρήση τζαγιού ή ξυλόφωνοι που έχουμε πάρα πολλούς, να μην καίνε εδώ, δηλαδή το ψωμί δεν μπουλιέται και ζεστό κάνει. Το θεωρώ απαράδεκτο να καίνε ξυλόφωνοι μέσα στην πόλη του Βόλου και να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Βενέτη, εδώ είμαστε να δούμε και τι θα γίνει και το χειμώνα και να πούμε και περισσότερα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ σήμερα.